ξεκινάει το Σάββατο ο δεύτερο γύρο τη Α κατηγορία που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη μάχη του τίτλου όσο και αυτή τη παραμονή. Το ενδιαφέρον στη 12η στροφή εστιάζεται κυρίω στη ζώνη του υποβιβασμού με ένα κρίσιμο παιχνίδι να διεξάγεται στα παράκυλα με μονομάχου των Ανδρονικά και των Ατρώμετο Ανεμότια, που δεν βλέπουν τίποτα άλλο από τη νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για να ξεφύγουν από τι τελευταίε θέσει. Ο πρωτοπόρο Αετό, που έχει πια αποκτήσει σαφέ προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, λογικά δεν θα συναντήσει δυσκολίε στο εκτό έδρα μάτ με τον Αλκιβιάδη. Εύκολο παιχνίδι δείχνει να έχει και ο Διαγόρο που αγωνίζεται επίση εκτό έδρα με την Προοδευτική, ενώ εντό έδρα υποχρέωση έχει ο Όλυμπο που υποδέχεται τον Αρίο Αναμύθυμνα. Παιχνίδι παγίδα αποτελεί για τον Αγία το μάτ με τη Φίλια που έχει ενισχυθεί με του Πάπαρη και Μαλακό, ενώ αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του Οδυσσέα Ελίτη με την Αναγέννηση Γέρα που θεωρούνται δύο από τι καλέ ομάδε του πρωταθλήματο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από απόφαση της ΣΕΠΣΛΕΣΒΟΥ, σε όλα τα παιχνίδια της Α και της Β κατηγορίας, θα τηρηθεί ενός λεπτού συγγύης στη μνήμη του Παναγιώτη Πλωμαρίτη, ο οποίος πέρασε από διάφορες επιτροπές της ΣΕΠΣΛ και έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη. Η κάρτα με το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στην αλφακατηγορία το Σάββατο, 3 το μεσημέρι τα παιχνίδια, οδυσσέας ελίτης αναγέννηση γέρα στα λουτρά, αλκυβιάδισσα ετός στο κάτω-τρίτο, προοδευτική διαγόρε θα παίξουν στη σκαλα Καλονής, Αιγαίας φίλια θα γίνει το μάτι στο πλωμάρι, Ανδρονικά σαν Ανεμότια στα παράκυλα και όλοι Αρίων Μήθυμνα στο κύπτο της αγιά σου.